3 μεταλλικές αποθήκες, εμπορεύματα, ένα φορτηγό έχουν καεί ολοσχερός. Η φωτιά που ξέσπασε στις 2 το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις μεταφορικής εταιρείας των Χανίων στην Πελεκαπίνα εξαπλώθηκε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Και εγώ ήταν ένα ακίνητο μεταλλικό, ισόγειο περίπου 1100 τετραγωνικά, με 4 αποθήκες μισθωμένες. Καταφέραμε με υπεράνθρωπες προσπάθειες και γλιτώσαμε την 4η αποθήκη. Από πίσω κάηκε ένα φορτηγό. Ήταν και αυτοκίνητα, ήταν εδώ εμπορεύματα, απ' έξω πολλά πράγματα. Προσπαθήσαμε, βγάλαμε κάποια. Να είναι κάπως λιγότερη ζημιά, αλλά η ζημιά είναι μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού κηρύχθηκαν σε γενική επιφυλακή. Στο σημείο έσπευσαν ενισχύσεις και από τον ναύσταθμο Κρήτης. Το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων κλήθηκαν να συνδράμουν δυνάμεις από όλες τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νομού, αλλά και από το Ρέθυμνο, ενώ στο σημείο έφτασε και ένα πυροσβεστικό όχημα που εδρεύει στην 115 πτέρυγα μάχης. Λόγω των εύλεκτων υλικών και λόγω του μεγάλου πυροθερμικού φορτίου χρειαζόταν έγκαιρη επέμβαση και πολύ κόσμος και προσωπικό και πυροσβεστικά αυτοκίνητα. Ποιος ήταν ο λόγος, εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω. Αλλά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα η φωτιά, προσπαθήσαμε να σώσουμε ό,τι ζωνόταν εδώ έξω. Ολική καταστροφή. Η φωτιά άρχισε να καίει από το χώρο της αποθήκης, μέσα στην οποία υπήρχαν έπιπλα και διαφόρων ειδών εμπορεύματα. Λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι ήταν όλα στάχτη. Δυστυχώς καταστραφήκανε οι άνθρωποι πάρα πολύ. Μεγάλη φωτιά. Τι να πω, λυπάμαι πολύ. Κληθήκαμε κι εμείς, όπως όλοι οι εθελοντές, να βοηθήσουμε εδώ στο έργο των πυροσβεστών. Εργαζόμενοι της εταιρείας δεν κινδύνευσαν, καθώς απομακρύνθηκαν άμεσα από το χώρο, ενώ οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής απέτρεψαν την πιθανότητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς σε κοντινά κτίρια. Βγήκανε γρήγορα. 2 εργαζόμενοι ήταν μέσα, φύγανε γρήγορα. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Τα σίδερα θα ξαναφτιάξουν όμως. Εντάξει. Η ζημιά για τους ιδιοκτήτες της μεταφορικής εταιρείας ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Γλίτωσαν ωστόσο τα κεντρικά γραφεία, όπως και μία από τις αποθήκες.